Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάντα ημάς. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη σας εύχομαι να υπηρετείτε το λαό του Θεού και τον κλάδο αυτό τον τόσο ευαίσθητο πρέπει να μεταφέρει την αλήθεια σε όλους. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να είναι όμορφο και να μην είναι δύσκολο. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Με την ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο κουβεντούλες. Ελπίζω να ακούγομαι, έτσι. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί πολιτικοί εκπροσωποί μας, εκλεκτοί καλεσμένοι. Σας καλωσορίζουμε σε αυτόν εδώ το χώρο που αποτελεί το χώρο δράσης μας τον τελευταίο χρόνο. Με τα νέα υγειονομικά δεδομένα, με τη μερική χαλάρωση των μέτρων αλλά και την ευχή και πεποίθηση ότι σύντομα θα επιστρέψουμε στην παλιά μας ζωή, βρίσκουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε σήμερα. Βέβαια, λόγω των ειδικών συνθήκων, η πρόσκλησή μας στάλθηκε σε περιορισμένο αριθμό ατόμων και όχι σε όσους θα επιθυμούσαμε και ίσως σε όσους να μπορούσαν να ανταποκριθούν. Σκοπός μας ήταν να γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός, η κοπή της πίτας, αλλά πρωτίστως να τιμήσουμε τη μνήμη της φίλης και συνεργάτη δός μας Κατερίνας Φιλοπούλου. Αυτό θα γίνει αφενός με την αποκάλυψη ενός εξαιρετικού πορτρέτου που θα βρίσκεται πάντα εδώ και αφετέρου δίνοντας την ονομασία της στο στούντιο που αποτελούσε χώρο εργασίας της. Χώρος που με το δικό της μοναδικό μαχητικό τρόπο είχε καταξιωθεί όλα αυτά τα χρόνια και έτσι έχει μείνει στη συνείδησή μας. Κατερίνα, Κατερίνα και μάχημη ανεξάρτητη δημοσιογραφία, έννοιες ταυτόσιμες. Ήταν τιμή για μένα να συνεργαστούμε και στο σταθμό και στο βιβλιοπωλείο πριν από αρκετά χρόνια, να ανταλλάσσει απόψεις με τα παιδιά μου, ειδικά με τον Αργύρη, στη δύσκολη εποχή της εφηβείας του, και να κάνουμε κοινές αποδράσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μία σκέψη που είχε πάντα ήταν να δίνουμε κίνητρα, να βάζουμε στόχους και να παλεύουμε για αυτούς. Έτσι θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι δεσμευόμαστε να θεσπίσουμε το βραβείο Κατερίνα Φιλοπούλου, το οποίο θα είναι ένα χρηματικό έπαθλο και κάτοχος θα είναι ο εκάστοτε φοιτητής που θα εισάγεται στο Πανεπιστημιακό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Δημοτικά και δημόσια, δημοτικά, ραδιόφωνα, τηλεόραση, τύπος ηλεκτρονικός ή έντυπο. Έτσι επιτυγχάνουμε τη συνεργασία και τη μέγιστη δυνατή οικονομική βοήθεια. Σε περίπτωση που οι εισακτέ είναι περισσότεροι του ενός, θα δοθεί σε αυτόν που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια. Αυτή είναι η πρότασή μας η οποία κουβεντιάζεται. Εάν δεν έχουμε τέτοια επιτυχία στο νησί μας, θα τιμήσουμε φοιτητή από το Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσων που ακούγεται καθημερινά ο Έκφραση και εκτιμώ και τα υπόλοιπα μέσα. Έτσι δίνουμε κίνητρο στους νέους μας
να σπουδάζουν στο συγκεκριμένο τμήμα και να έχουν την προοπτική να βρουν εργασία μετά την αποφύτησή τους. Ταυτόχρονα θα ανεβάσουν το επίπεδο της ενημέρωσης και θα έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε την πρόοδο του τόπου μας, για την οποία είμαστε σίγουροι, μιας και εσείς όλοι που ηγείστε, είναι δεδομένο ότι κάνετε το μέγιστο προς αυτό το στόχο. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα γίνει και επίσημη πρόταση σε όλους τους παραπάνω εμπλεκόμενους και ευελπιστούμε για το αυτονόητο. Πάντως, εμείς ήδη το εφαρμόζουμε και από σήμερα, από αυτή τη στιγμή, ο νέος φοιτητής του Πανεπιστημιακού Τμήματος ΕΚΠΑ, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, θα έχει τις ευχές και τη συμπαράσταση της οικογένειας τουλάχιστον του ΕΚΠΑ 97. Η πίστη της Εκκλησίας μας είναι γνωστή και εμείς θεωρούμε ότι η Κατερίνα είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Η Κατερίνα, επειδή υπήρξαν μερικές σκιές, ξέρετε, για την πίστη του ο καθένας δεν μπορεί να μιλήσει παρά μόνο ο ίδιος. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς για την πίστη της Κατερίνας, αλλά εγώ σαν επίσκοπος που ήρθα πολλές φορές κοντά της, μπορώ να σας ομολογήσω ότι η Κατερίνα είχε μια βαθιά πίστη με μια ιδιαίτερη ακεραιότητα. Οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο τα γεγονότα, ούτε τις παραστάσεις που δημιουργούμε, ούτε μπορούμε να ερμηνεύσουμε στους άλλους αυτό που νιώθουμε. Αλλά εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι η Κατερίνα είχε μια βαθιά πίστη στο Θεό, από την οποία έπαιρνε δύναμη. Στην Κατερίνα εξάλλου δεν άρεσε ποτέ να φαίνεται κάτι. Πολλοί άνθρωποι μας αρέσει να επιδεικνύουμε αυτό που θέλουμε να γνωρίζουν οι άλλοι ότι κατέχουμε. Η Κατερίνα ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος που δεν ήθελε να ξέρουν οι άλλοι ούτε τι ακριβώς είναι δικό της, ούτε τι θέλει να εμφανίσει. Υπάρχει εξάλλου και η δυνατότητα αυτή στους ανθρώπους και οι άνθρωποι που θέλουν να επικοινωνούν με όλους τους άλλους με ένα ιδιαίτερο τρόπο όπως ήθελε εκείνη, έχουν και τη δική τους δυναμική σε αυτή την αισθητική της παρουσίας τους στον κόσμο. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το μόνο που μπορούμε να πούμε για την Κατερίνα είναι ότι μας λείπει από κοντά μας, ότι προσευχόμαστε για αυτήν, ότι την ευχαριστούμε για αυτό που ήταν για μας, για αυτό που προσπαθούσε πάντα να κάνει και της λέμε να φροντίσει την οικογένειά της και τους φίλους της από ψηλά, όπως μπορούν μόνο οι ψυχές των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει πια το γήινο σώμα του στα κάτω. Αιωνία της μνήμης. Να παρευρίσκεται εδώ σήμερα. Στους αγαπητούς μου Σπύρο και Χρυσούλα και σε όλη την ομάδα του Έκφραση, εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά από την ψυχή μου για όλα όσα κάνετε για την Κατερίνα μου. Το ραδιόφωνο ήταν η μεγάλη της αγάπη και μαζί με την εφημερίδα ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με όλο τον κόσμο. Ίσως και γι' αυτό ο Θεός να διάλεξε αυτό για να μας χαιρετήσει για τελευταία φορά. Συγγνώμη που δεν είμαι, θα είμαι εκεί, είναι αδύνατον, με αγάπη, Μαρία Φιλοπούλη. Να αγαπάμε. Θα έρχεστε όποτε θέλετε, όποιοι θέλετε, να την βλέπετε και να την χαιρετάτε κι εσείς. Και η αγάπη μας είναι αμέριστη για όλους που σταθήκανε δίπλα της. Ειδικά τον τελευταίο δύσκολο χρόνο. Είναι και αυτό που είπε ο Σταθμιότατος, ότι η Κατερίνα πίστευε βαθιά μέσα της, δεν το έδειχνε όμως, δεν ήταν να πάει στην εκκλησία. Πήγαινε όμως άλλο ένα κεράκι στην Παναγιά, πήγαινε σε άλλο μαρσί. Και αυτό είναι πίστη, Σταθμιότατος. Εγώ το ξέρω, τους άλλους να το πείτε. Ναι.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Την αντίληψη που είχε για τα πράγματα ήταν ένας άνθρωπος ασυμβίβαστος, διεκδικητικός. Μπορεί να μην άρεσε πολλές φορές η άποψή της, αλλά ήταν πάντα σεβαστή. Ήταν μια άποψη που είχε ένα περιεχόμενο και μια ανιδιοτέλεια. Να πω ότι μας λείπει και πολύ συχνά συναντώ την οικογένειά της και βέβαια στο πρόσωπό τους βλέπω την Κατερίνα και θεωρώ ότι είναι κοντά μας με τον δικό της τρόπο, με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο εκεί ψηλά που βρίσκεται. Και αυτό που είπε ο Σεβασμιόδατος, ότι πράγματι τελικά η πίστη είναι στάση ζωής. Δεν είναι πότε βρισκόμαστε δημόσια να το εκφράσουμε αυτό, αλλά τι έχουμε μέσα μας. Αυτό. Αν έχω καταλάβει, σήμερα κόβεται μία πίτα στη μνήμη της Κατερίνας. Όχι. Ή όχι. Πληρώνουμε το σπίτι. Ναι, και τα ίδια για το σταθμό και τη μνήμη της Κατερίνας. Για το σταθμό σας θα ήθελα να ευχηθώ επιτυχία. Είναι ένας σταθμός που συμβάλλει στην καλή ενημέρωση και στον συμβουλάτισμο. Πιστεύω ότι θα συνεχίσετε έτσι και να εκφράσω τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου σε εσάς κύριε Βλάτη και στους συντελεστές όλους του σταθμού σας. Για την Κατερίνα. Η Κατερίνα ήταν ένα από τα πλέον αγαπητά πρόσωπα όσο αφορά εμένα. Ζήσαμε μαζί, συνεργαστήκαμε, την θεωρώ ήταν μια στενή συνεργάτρια, ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Μαζί ξεκινήσαμε στο αρχικό στάδιο τα μικρά προβλήματα που την απασχολούσαν και δεν πίστεψε ποτέ ότι θα είχε να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα με την δύσκολη πορεία του. Στη συνέχεια όμως το αποδέχτηκε και το πολέμησε, το πολεμούσε συνεχώς. Βρισκόμασταν τακτικά, συζητούσαμε, ήταν δυναμική, θαραλέα, δεν φοβήθηκε ποτέ την εξέλιξη της πορείας αυτής όσον αφορά την υγεία της. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ασυμβίβαστος, για μένα εξαιρετικά χρήσιμη. Δεχόμουν καθημερινά στην διάρκεια των 2 χρόνων περίπου της συνεργασίας μας τις συμβουλές της. Δεν θα τη λησμονήσω, δεν θα τη ξεχάσω ποτέ. Ένας ταπεινός άνθρωπος, μία ενημερωμένη δημοσιογράφος, με σοβαρότητα και ταπεινότητα ταυτόχρονα. Στους γονείς της δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο παρά κουράγιο, δύναμη, να τη θυμόμαστε όπως την ξέρουμε και εγώ προσωπικά την έχω αποτυπωμένη στο μυαλό μου, στην καθημερινότητά μου. Εύχομαι να είμαι ένα καλό παράδειγμα για όλους τους συνεργάτες σας και γενικά τον κόσμο που ασχολείται με την ενημέρωση. Και για να μην μακρηγορώ, κύριε Γκλάδη, σας εύχομαι μια καλή συνέχεια και καλή πορεία και βλέπουμε να κατασταθήκατε σε γραφεία καινούργια και σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε καλά.